Κύριε Υπουργέ, το Κέντρο Υγείας Χάρακα καλείται να καλύψει τις ανάγκες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 52 χωριών, 2 δήμων, Αρχανών Αστερουσίων και Δήμου Γόρτινας. Η ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση που επικρατεί λόγω της υποστελέχωσης σε υγειονομικό προσωπικό έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο μπροστά στις πολύ μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ελλείψεων στους παιδίατρους, δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει παιδίατρος και μένουν ακάλυπτες δύο θέσεις, δύο οργανικές θέσεις παιδιάτρων. Και μάλιστα η πρόσφατη παραίτηση παιδιάτρου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση στους γονείς της ευρύτερης περιοχής. Ακάλυπτες παραμένουν οι 5 από τις 9 θέσεις γενικών γιατρών με άμεσο κίνδυνο παραίτησης 2 ακόμα γενικών γιατρών λόγω των δυσχερών συνθηκών εργασίας και με απαξιωτική αμοιβή, ενώ με αυτοθυσία προσπαθούν να παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα σε συνθήκες πραγματικά απαράδεκτες. Στα 6 περιφερειακά ιατρεία, Ασημίου, Πύργου, Μεσοχωρίου, Τεφελίου, Μεταξοχωρίου και στο νέο περιφερειακό ιατρείο Σταυγιών, υπάρχουν μόνο 4 γιατροί. Τα 2 περιφερειακά ιατρεία δεν λειτουργούν και τα άλλα 4 υπολειτουργούν λόγω έλλειψης γιατρών, όπως ανέφερα. Τα 2 περιφερειακά ιατρεία Μεσοχωρίου και Μεταξοχωρίου λειτουργούν με γιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, που είναι για ένα χρόνο. Επίσης, δεν υπάρχουν επισκέπτες γιατροί. Πνευμονολόγος, ορθοπαιδικός. Ο καρδιολόγος που είχε έρθει με οργανική θέση στο κέντρο υγείας Μυρών, σε άλλο δηλαδή κέντρο υγείας, έφυγε για τη Λάρισα. Η ακτινολόγος έρχεται μία φορά το μήνα από άλλο κέντρο υγείας, το κέντρο υγείας Μυρών. Δηλαδή το κέντρο υγείας Χάρακα λειτουργεί με δανεικούς γιατρούς από άλλο κέντρο υγείας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και στα 2 κέντρα υγείας και προφανώς η εντατικοποίηση των ίδιων των γιατρών. Προβλέπονται 3 ΜΕΕΣ. Μόνο μία υπηρετή στο κέντρο υγείας και επίκειται να συνταξιοδοτηθεί και η δεύτερη και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί η πρώτη που υπηρετεί στο κέντρο υγείας, ενώ η δεύτερη μετακινήθηκε στις Σέρες. Για τους επισκέπτες υγείας, ενώ το οργανόγραμμα προβλέπει 4, δεν υπάρχει ούτε ένας. Τέλος, μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τις αιμοληψίες. Παλιότερα γινόταν καθημερινά. Τώρα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα και τα δείγματα πάνε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, 50 χιλιόμετρα απόσταση. Τα ραντεβού είναι με λίστα αναμονής και φτάνουν μέχρι και ένα μήνα. Για όλα τα παραπάνω έχουν ενημερωθεί με σωρία εγγράφων τόσο η 7η ΥΠΕ, το Υπουργείο Υγείας, εσείς προσωπικά αλλά και ο προκάτοχός σας, με ανακοινώσεις, διαμαρτυρίες αγροτικών πολιτιστικών συλλόγων, του Συλλόγου Φύλων Κέντρου Υγείας Χάρακα και πολλών άλλων μαζικών φορέων. Ορισμένα από αυτά τα έγγραφα θα τα καταθέσω στα πρακτικά. Επίσης, το ΚΚΕ έχει αναδείξει το πρόβλημα καταθέτοντας από τις 6 Τετάρτου 2023 την με αριθμό 3135 ερώτηση, η οποία δεν έχει απαντηθεί, απαξιώνοντας τις ανάγκες των κατοίκων σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Την απαράδεκτη αυτή κατάσταση του Κέντρου Υγείας συμπληρώνουν τα κτηριακά ζητήματα με την αναγκαιότητα της αναδιαρρύθμισης του περιβάλλοντα χώρου και της άμεσης ανακαίνησης του κτηρίου, το οποίο κτίστηκε το 1981 και από τότε δεν έχει συντηρηθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να είναι έντονα τα σημάδια της εγκατάλειψης και της φθοράς του κτηρίου. Για το θέμα αυτό η τελευταία εξέλιξη είναι η απένταξη, η μη ένταξη μάλλον, του Κέντρου Υγεία Χάρακα στο Ταμείο Ανάκαμψης, παρά τις υποσχέσεις της 7ης ΥΠΕ. Φυσικά αυτό δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Επιβεβαιώνει ότι και η μη ένταξη άλλων αναγκαίων έργων, όπως η ανέγερση νέου κτηρίου στο Κέντρο Υγείας Μυρών, ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης, σε αυτό το υπερμνημόνιο για το λαό μας, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο δεν χωράνε οι λαϊκές ανάγκες, αλλά είναι και προαπαιτούμενο η διαρκής συντριβή τους για να πιάνονται τα ορόσημα της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, πρώτον για να προχωρήσει η άμεση στελέχωση του Κέντρου Υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, με όλο το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με ουσιαστικές αυξήσεις, αλλά και να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι και οι επικουρικοί, και τέλος να επισκευαστεί και να συντηρηθεί το κτίριο και ο περιβάλλοντας χώρος του Κέντρου Υγείας με κρατική ευθύνη.
Σε αυτό πρέπει να μας δώσετε σαφή απάντηση, με χρονοδιάγραμμα για την εξέβρεση της χρηματοδότησης, πότε θα υλοποιηθεί το έργο. Ωραία. Τα γνωστά κύριε που Στυγκάλη. Πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να απαντάει ο Υπουργός σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος σε εσάς. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για άλλη μια εύστοχη επίκαιρη ερώτηση. Στο κέντρο υγείας Χάρακα υπάρχονται 6 περιφερειακά ιατρία. Περιφερειακό ιατρείο Σταδιών, περιφερειακό ιατρείο Πύργου, Μεσοχωρίου, Γεφελίου, Μεταξοχωρίου και Ασημίου. Το περιφερειακό ιατρείο Σταδιών συστήθηκε το Δεκέμβριο του 2023 μετά από ενέργειες 7,5 ΥΠΕ της Κρήτης και ως εκ τούτου δεν έχει στελεχωθεί ακόμα, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμα σχετική προκήρυξη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Ο πληθυσμός περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας στο σύνολο ανέρχεται σύμφωνα με την απογραφή του 2011 σε 10.357 πολίτες, εξυπηρετώντας τοπικές κοινότητες των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας. Στους ίδιους Δήμους δραστηριοποιούνται και τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Μυρών για την εξυπηρέτηση άλλων τοπικών κοινοτήτων. Στο Κέντρο Υγείας σήμερα προσφέρει υπηρεσία το κάθε προσωπικό. 13 άτομα ιατρικό προσωπικό, 8 γενικοί γιατροί, ένας παιδίατρος υπό παρέτηση, όπως είπατε, ένας μικροβιολόγος, ένας οδοντίατρος, 2 γιατροί υπηρεσίας Πέθρου, 10 νοσηλευτές, 13 λοιπό προσωπικό, σύνολο δύναμης 35. 2 γενικοί γιατροί έχουν μετακινηθεί από το Κέντρο Υγείας Χάρακα προς άλλες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών. Από τη διοίκηση 7,5 είπε καταβάλλεται προσπάθεια την ενίσχυση προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποχωρήσεις παρατήσεις. Συγκεκριμένα, έχουν εκδοθεί προκηρύξεις θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά και έχουν δοθεί δυνατότητες κάλυψης κενών θέσεων και από γενικούς γιατρούς. Αναφορικά με την αναβάθμιση κτηριακής υποδομής του εν λόγω κέντρου υγείας, η μελέτη του αφορά στην ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση του κέντρου υγείας και ανήκει στα 158 κέντρα υγείας που έχει αναλάβει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης του ΤΑΙΠΕΔ να ανακαινήσει μέχρι το τέλος του 2025. Ήδη, όπως είδατε ενδεχομένως με τον κύριο Πρωθυπουργό, επισκεφθήκαμε τον Τζάνο νοσοκομείο στον Πειραιά που είναι τα πρώτα νοσοκομεία που φτιάχνονται και ήδη προχωράει. Μάρτιο θα ξεκινήσουν εργασίες και στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας. Τώρα, από τη διοίκηση 7,5 είπε, καταβάλλει διαχρονικά κάθε προσπάθεια να εξοπλίσει το διαθεσίμο χρηματοδοτικών εργαλείων πέραν των διαγωνιστικών διαδικασιών, προκειμένου για την αναβάθμιση λιγοτεχνικής υποδομής των κέντρων υγείας της 7,5 είπε. Έχουμε λοιπόν πλήρη αναβάθμιση του στόλου των διαθεσίμων ασθενοφόρων. Τον Οκτώβριο 2023 ολοκληρώθηκε η παράδοση 14 σύγχρονων ασθενοφόρων σε όλα τα κέντρα υγείας Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου υγείας Χάρακα. Υλοποιεί το έργο εξοπλισμού και αναβάθμιση κέντρου υγείας Αρκαλοχωρίου προπολογισμού 150.000 ευρώ. Υλοποιεί το έργο εξοπλισμού και αναβάθμιση του κέντρου υγείας Αγίας Βαρβάρας προπολογισμού 177.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του περιφερειακού ιατρείου Ψαρής Φοράδας, το οποίο υλοποιήθηκε την περιφέρεια Κρήτης μέσα από το ΠΕΠ 1420. Και είναι μία σειρά άλλων έργων, να μην σας κουράσω. Στο σχεδιασμό της 7ης ΥΠΕ συμπεριλαμβάνεται επίσης η κατασκευή του περιφερειακού ιατρείου Κερατόκαμπου σε οικόπεδο που έχει δωρήσει ο Δήμος Διάνου, η κατασκευή του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Κοκκίνη Χάνη σε οικόπεδο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Χερσονήσου και του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Μακρύ Γυαλού σε οικόπεδο που έχει δωρηθεί για τον σκοπό αυτό. Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά της προσπάθειας που καταβάλλεται για την αξιοποίηση απορρόφηση κάθε διαθεσίμου χρηματοδοτικού πόρου σε αντίθεση με την εικόνα περί αστοχιών που παρουσιάζεται. Τέλος, με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και με γνώμα την εφαρμογή διεθνών προτύπων ποιότητας, από το Δεκέμβριο του 2015 εφαρμόζονται παραπάνω 14 κέντρα υγείας της Κρήτης, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001, πρωτοπόρα δράση για όλη την Ελλάδα. Από το Δεκέμβριο του 2018 εφαρμόζονται πλέον συστήματα διαχείρισης ποιότητας κατά το ISO 2001 σε 15 κέντρα υγείας και το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται κανονικά. Ωραία. Κύριε Συντηχάκη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν τα όσα αναφέρατε συνιστούν ομαλή λειτουργία ενός κέντρου υγείας και στην προκειμένη περίπτωση του κέντρου υγείας Χάρακα. Βέβαια, δεν μιλάμε για το κέντρο υγείας Γιάννου, ούτε για την Χερσόνησο, ούτε για το Μακρύ Γυαλό. Όταν έρθει η ώρα θα συζητήσουμε και για αυτά. Ξέρετε, το κέντρο υγείας, το συγκεκριμένο που κουβεντιάζουμε του Χάρακα, αδυνετεί την συνέχιση της 24ωρης λειτουργίας του, λόγω έλλειψης προσωπικού. Ο μεγάλος αριθμός προσέλευσης ασθενών στα περιφερειακά ιατρία, λόγω
περιορισμένης λειτουργίας τους, 2 ημέρες τη βδομάδα με 60 έως 70 ασθενείς ημερησίως στα περιφερειακά ιατρία Πύργου και Ασημείου, λέω ένα παράδειγμα, συνθέτουν εκρηκτικές συνθήκες για ασθενείς, τους ίδιους τους γιατρούς, που οι περισσότεροι δεν μπορούν να πάρουν άδεια εδώ και 4 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτά τα οποία περιγράψατε, καλά, είναι και ορισμένα στοιχεία που κατά την άψή μας δεν ευσταθούν. Έχουμε άλλα στοιχεία. Δεν είναι 10 οι νοσηλευτές, είναι 7 οι νοσηλευτές και κάποια άλλα στοιχεία. Μπορεί πραγματικά υπό αυτές τις συνθήκες να μιλήσει κανείς για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Κατά την άποψή μας, και αυτό είναι που ζητούν και οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής, πυρήνας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι το κέντρο υγείας. Με τα αποκεντρωμένα ιατρία, τις κινητές μονάδες που συνδέονται με αυτό, με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το κράτος, χωρίς καμία εμπλοκή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή οποιοδήποτε άλλου, εν πάση περιπτώσει. Κέντρα υγείας, μιλάμε για κέντρα υγείας πλήρως τελεχωμένα, με όλες τις βασικές ειδικότητες γιατρών. Γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι, γυναικολόγοι, οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, ψυχίατροι, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι και πάει λέγοντας. Επίσης, στελεχωμένο με οδοντίατρους, νοσηλευτές, ΜΕΣ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, φυσιοθεραπευτές, άλλες ειδικότητες υγειονομικών. Δηλαδή, αυτά τα οποία είπα στην πρωτολογία είναι τα στοιχειώδη. Δηλαδή, ούτε καν τα στοιχειώδη δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας, όχι αυτά που σας λέω στη δευτερολογία, που αποτελεί και τον πυρήνα της λειτουργίας ενός, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ενός κέντρου υγείας. Μιλάμε λοιπόν για κέντρα υγείας που θα έχουν ένα σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά εργαστήρια, οδοντιατρία, φυσιοθεραπευτήρια, φαρμακεία, η πλήρως και απολύτως δωρεάν κάλυψη όλων των αναγκών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που είναι το τρίπτυχο πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση, που θα είναι όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Για εμάς λοιπόν, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εφικτό και ρεαλιστικό, κύριε Υπουργέ, είναι ό,τι συμφέρει, ό,τι ωφελεί το λαό. Και αυτό είναι που επιζητεί και ο ίδιος ο λαός, οι φορείς της περιοχής γενικότερα. Η θέση μας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι απολύτως ρεαλιστική, γιατί είναι αυτή που έχει ανάγκη ο λαός και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες σήμερα και μπορεί να αναπτυχθεί σήμερα στη χώρα μας. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της ανακαίνησης, ανακατασκευής, αναβάθμισης του κτηρίου του κέντρου υγείας και αναδιαρρύθμισης του περιβάλλοντα χώρου. Κοιτάξτε να δείτε, από το 2021, παρά τις προσπάθειες του Συλλόγου Φύλων και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου 7ης ΥΠΕ, προκειμένου με μελέτη του Δήμου και μέσω της Αναπτυξιακής Ηρακλείου να ενταχθεί στο πρόγραμμα Leader για την εξασφάλιση χρηματοδότησης 400.000 ευρώ, η 7η ΥΠΕ το αρνήθηκε, χωρίς όμως ως όφιλε να δώσει λύση μέχρι σήμερα. Με έγγραφά της η 7η είπε κατά καιρούς προς το κέντρο υγείας, καθησύχασε λέγοντας ότι έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες για την εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης του κτηρίου συνολικά, στην οποία προβλέπεται και η αναδιαρρύθμιση του περιβάλλοντα χώρου, ότι θα ενταχθεί από το Υπουργείο Υγείας στο Ταμείο Ανάκαψης με ποσό 1.200.000 ευρώ, και μάλιστα τόνιζε ότι το κέντρο υγείας βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι άλλων μη νομιμοποιημένων κτηριακά κέντρων υγείας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει λυθεί τίποτα. Βέβαια, η επίλυσή του δεν είναι ούτε ευθύνη του Συλλόγου Φύλων του Κέντρου Υγείας, παρόλο που κάνουν προσπάθειες και ανακοινούν το θέμα, δεν είναι δική του ευθύνη, ούτε του Δήμου, ούτε φυσικά και κάποιας οποιασδήποτε αναπτυξιακής. Είναι αποκλειστική ευθύνη της 7ης ΥΠΕ, του Υπουργείου, της κυβέρνησης, χρηματοδοτούμενο μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Δυστυχώς, ως συνήθως, το θέμα πάει από τον Άννα στον Καϊάφα, το γνωστό δηλαδή πικ-πονγκ, από το Δήμο στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου, στην 7η ΥΠΕ, και πάει λέγοντας, απλώς και μόνο για να αποφύγει η κυβέρνηση της ευθύνης και τελικά να καλείται ο Σύλλογος Φύλων να τρέχει, να φωνάζει και να καθαρίσει και το περιβάλλοντα χώρο σε τελική ανάλυση. Λοιπόν, δώστε λύση, δώστε απάντηση μάλλον ξεκάθαρη. Θα ανασκευαστεί το κτίριο με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές? Θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψη? Έχει ενταχθεί, αφού απεντάχθηκε. Τι μας λέει τώρα θα ενταχθεί? Όπως έχουν απενταχθεί και πάρα πολλά άλλα κέντρα υγείας. Και το κέντρο υγείας Μυρών.
για να μην πάω σε άλλα υπουργεία. Ωραία. Με διάφορα άλλα έργα αναπτυξιακά κτλ. Ναι. Που λέγανε ότι θα μπει στο Ταμείο Ανάκαμψη κτλ. Και τελικά απεντάχθηκαν. Να ανασκευαστεί λοιπόν το κτίριο με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, λειτουργικό, που να καλύπτει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και φυσικά να μας πείτε πότε, με τι χρηματοδότηση και μέσα σε ποιο χρονοδιάγραμμα θα γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, καταρχάς είπατε εμείς θεωρούμε ρεαλιστικό ό,τι συμφέρει το λαό. Όχι. Ρεαλιστικό είναι ό,τι μπορεί να γίνει. Μακάρι να μπορούμε να υλοποιήσουμε όλα όσα συμφέρουν το λαό μας και γενικά τους λαούς της γης. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Άρα το ρεαλιστικό είναι αυτό που επιτρέπουν οι αντικειμενικές συνθήκες. Πράγματι σκοπός κάθε λογικής κυβερνήσεως, και πιστεύω ότι εμείς είμαστε μια λογική κυβέρνηση, είναι από τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια του λαού. Και πιστέψτε με, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά αν μου πείτε ότι είμαι ένας υπουργός που έχω την ευλογία να μπορώ να χρηματοδοτήσω και να λύσω όλες τις ανάγκες όλων των ανθρώπων στην Ελλάδα, όχι, δεν μπορώ. Πρέπει να κάνω μια προτεραιοποίηση. Γιατί οι πόροι είναι πεπερασμένοι. Δεύτερον, ως προς το ερώτημά σας για την ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας. Ξέρω ότι εσείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δεν έχετε μεγάλη συμπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαίωμά σας. Οφείλω όμως να σας πω ότι χάρη στη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανακαινίζονται εκβάθρων 85 από τα 105 νοσοκομεία και 158 από τα 312 κέντρα υγείας. Είναι το μεγαλύτερο συνολικό πρόγραμμα ανακαίνισης των δημοσίων δομών υγείας από τη μέρα που φτιάχτηκαν. Θα σας πω μόνο ότι στο Τζάνι νοσοκομείο που ανακαινίζεται όλο, από τα ΤΕΠ μέχρι τον τελευταίο όροφο, έχει να γίνει ανακαίνιση από τη δεκαετία του 60. Από τη δεκαετία του 60. Αν δείτε τους δύο ορόφους που έχουν απομείνει και τους γίνονται τους δύο ορόφους που έχουν ανακαινιστεί, μέχρι και εσείς μπορείτε να πιστέψετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, το να μας κατηγορείτε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρει την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών στην υγεία είναι υπερβολή. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακής αναβάθμισης των δημοσίων δομών υγείας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1930. Δεν ξαναγίνει ποτέ στον λιγάτιο πρόγραμμα. Γιατί ποτέ δεν είχαμε τόσα λεφτά. Το κάνει η κυβέρνηση του κυριάκου Μητσοτάκη. Ως προς τώρα τις ελλείψεις γιατρών. Καταρχάς, για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να κάνουμε μία παραδοχή. Υλοποιούμε τον προσωπικό γιατρό. Ο προσωπικός γιατρός δεν υλοποιείται για να λέμε γενικά ότι έχουμε στην Ελλάδα προσωπικό γιατρό. Υλοποιείται γιατί η κατά βάση παροχή πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας στην Ελλάδα δεν πρέπει να είναι το κέντρο υγείας. Πρέπει να είναι ο προσωπικός γιατρός. Έχετε στην Κρήτη ευτυχώς μεγάλη εγγραφή προσωπικούς γιατρούς. Μπορεί ο κάθε συμπολίτη να πηγαίνουν στο κέντρο υγείας για να περιμένουν στη σειρά, να στέλνουν mail να πάρουν τηλέφωνο τον προσωπικό του γιατρό και να έρθουν να του εξετάσει. Είναι υποχρεωμένοι πλέον για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είμαστε στην εποχή που όποιος έχει τον τίποτε πρέπει να πηγαίνει στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας. Έχουμε γυρίσει σελίδα τώρα. Έχουμε προσωπικό γιατρό για αυτή τη δουλειά. Και τον πληρώνουμε και αδρά. Άρα, πρώτο στόχο να πηγαίνουν λιγότεροι στα κέντρα υγείας. Δεύτερον, αυτά πηγαίνουν λιγότεροι στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, δεν θα είναι όλα τα κέντρα υγείας 24 ώρες λειτουργίας. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να είναι και δεύτερον γιατί δεν μπορούμε να είναι. Ως προς τη λήψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Το 2024, σε αυτό είμαι τυχερός Υπουργός Υγείας και είναι η μεγάλη διαφορά την προηγούμενη μου θητεία. Στην προηγούμενη μου θητεία, κύριε Πρόεδρε, εν μέσω μνημονίου είχα απαγόρευση προσλήψεων και δεν μπορούσα να προσλάβω κανέναν. Το μόνο που μπορούσα να κάνω να μετακινώ. Σε αυτή μου τη θητεία έχω το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσλήψεων στο ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Σε ένα έτος, εγκεκριμένες 10.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού στο ΕΣΥ δεν έχουν ξαναυπάρξει ποτέ. Θα είναι το έτος 2024. Τώρα πια η αγωνία μου δεν είναι αν έχω πιστώσεις για να κάνω προσλήψεις που έχω, γιατί τις έχει δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αν θα βρω γιατρούς και νοσηλευτές για να καλύψουν αυτές τις μόνιμες θέσεις προσωπικού. Γιατί μέχρι στιγμής να σας πω ότι όπου κάνουμε προσλήψεις, οι περισσότερες μένουν άγονες. Το πρόβλημα είναι λίγο πιο σύνθετο και έχει να κάνει και με τη μεγάλη διαφορά αμοιβών μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ξέρω ότι ούτε και αυτό θα σας αρέσει, αλλά αποδεικνύεται ότι οι συμπολίτες μας, γιατροί και νοσηλευτές, προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα από το δημόσιο. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι πληρώνονται καλύτερα, έως και πολύ καλύτερα, και δουλεύουν σε καλύτερο περιβάλλον, προφανώς και αρκετά καλύτερο. Άρα, να ξέρετε, δεν είναι τόσο γαλέρα οι συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα, όπως νομίζει το ΚΚΕ,
Διότι αν ήταν γαλέρα στον ιδιωτικό τομέα, θα χώριζαν στο δημόσιο αντί να πηγαίνουν στον ιδιωτικό. Αλλά αυτή είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που θα κάνουμε σε άλλη επίκαιρη ερώτηση. Ευχαριστώ θερμά.